Είμαστε τα Σταρμαέξ από το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Εδώ είναι η Μελένα Γεωργία, αυτός εδώ είναι ο Θανάσης, η Αμαλία, η Αναστασία, ο Γιάννης που είναι η Θανασία. Η Αθανασία και ο Μανάλης. Έχουμε φτιάξει ένα νησί του Αιγαίου που έχει δύο αυτοματισμούς. Ένας είναι το τρένο και ο άλλος είναι στην πλευρίτα του λιμανιού. Το τρένο μας δεν γίνεται με πετρέλαιο, αλλά με αιωλική ενέργεια κινείται. Που επίσης το τρένο μας δεν χαλάει, δεν μολύνει το περιβάλλον, δεν βγάζει ρήπους, ούτε ήχο. Επίσης το τρένο μας, όταν θέλει, όταν πάει να πάρει τις επιβάτες, μειώνει την κίνηση των στενών δρόμων στα λιμάνια του Αιγαίου, σε ένα νησί του Αιγαίου. Αυτά, και έτσι τελειώνει η παρουσίασή μας. Την ιδέα πώς τη σκεφτήκατε για να φτιάξετε? Την ιδέα τη σκεφτήκαμε επειδή είχαμε το τίτλο η εξέλιξη της τεχνολογίας στα νησιά του Αιγαίου. Είχαμε αυτό το τίτλο και σκεφτήκαμε τι καλύτερα από ένα νησί και ένα τρένο που είναι από αιωλική ενέργεια που υπάρχει άφθονη στα νησιά του Αιγαίου, γιατί τα καλοκαίρια υπάρχουν τα μετένια, αλλά και το χειμώνα έχει πολύ αέρα. Γιατί να μην βάλουμε ένα τρένο που κινείται από αιωλική ενέργεια? Πόσο καιρό το προετοιμάζατε? Αυτό το προετοιμάζαμε προετοιμάζαμε πολύ καιρό, αλλά τη ματέτα τη φτιάξαμε σε 3 εβδομάδες. Με πολλή βοήθεια και πολλή αγάπη. Πώς φαίνεται ο διαγωνισμός? Ο διαγωνισμός φαίνεται πολύ ωραία και εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να νικήσουμε, αλλά να περάσουμε καλά. Και αν με δεθεί το χαμόγελο από τα χείλη μας, θα είμαστε όλοι πολύ ωραία και πολύ καλά. Είμαστε από ένα... να το πω φροντιστήριο της Ερμιώνης. Εδώ είναι ο Αργύρης, ο Πέτρος, ο δαξιάρχης και εγώ. Και έχουμε φτιάξει ένα περιφερή για να βοηθήσουμε τον κόσμο της Ήδρας. Ωραία, για κάνε μας μια περιγραφή. Βλέπουμε την Ήδρα εδώ. Ναι. Ωραία. Επειδή οι άνθρωποι της Ήδρας ανεβαίνουν με γαϊδούρια και άλογα πάνω σε σπίτια τους και δυσκολεύονται, έχουμε φτιάξει ένα τελεφερί για να τους βοηθάει. Ωραία. Για πες μας πώς λειτουργεί. Από εδώ πέρα έρχεται και τους παίρνει το τελεφερί. Δηλαδή είναι για να σηκώνουν βαριά αντικείμενα. Και ανθρώπους. Α, και ανθρώπους. Ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει μια στάση, ναι, που όποιος θέλει βγαίνει από το περιφερή και πηγαίνει στα σπίτια που είναι εδώ κοντά. Εδώ πέρα υπάρχει κι άλλη μια στάση που πηγαίνουν οι ανθρώποι στα σπίτια που είναι εδώ κοντά. Ο πρώτος αυτοματισμός είναι οι κινητήρες και το μικρόφωνο που είναι στον υπολογιστή. Και τώρα ο Πέτρος θα πει το δεύτερο. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Θα σας πω τι κάνει ο δεύτερος προβληματισμός. Ο δεύτερος προβληματισμός είναι ο αισθητήρας απόστασης και ο δεύτερος κινητήρας. Ο δεύτερος προβληματισμός είναι ο αισθητήρας απόστασης και ο δεύτερος κινητήρας. Όταν δει που το εφερεί ο αισθητήρας απόστασης, σταματάει και ακούγεται ένα μήνυμα. Ωραία. Πώς σου φαίνεται το διαγωνισμό, Πέτρο? Ο διαγωνισμός εδώ είναι ωραία. Ελπίζουμε να περάσουμε στο διαγωνισμό και να καταφέρουμε. Ναι. Πάρτε την πρώτη θέση. Ναι. Μπράβο. Όλοι εδώ πέρα νιώθουμε αγχωμένοι, αλλά πιστεύουμε ότι θα πάρουμε μια καλή θέση. Είμαστε η ομάδα Βιτίνα Robotics και ερχόμαστε από τη Βιτίνα. Εδώ είναι η Δήμητρα, η Δώρα, ο Ρόμπερτ και εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Έχουμε φτιάξει
χρόνο. Γι' αυτό και μέσα στην αποικία υπάρχουν μερικά δέντρα που δίνουν τον οξυγόνο. Αλλά ένα ακόμα πρόβλημα στον Άρη είναι ότι έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και κατασκευάσαμε ένα τηλεσκόπιο, το οποίο όταν δει έναν μετεωρίτη, δίνει σήμα στην ασπίδα για να κλείσει, και έτσι η πόλη να είναι ασφαλής. Ο διαγωνισμός μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και μας φαίνεται ενδιαφέρον, γιατί βρίσκουμε, μπορούμε να μάθουμε διάφορες εμπειρίες και βλέπουμε και άλλες ιδέες των παιδιών, οι οποίες μπορούν να μας προχωρήσουν στη ρομποτική. Γεια σας, είμαστε η ομάδα Energy Kids από τα εκπαιδευτήρια Βουγά και αυτή είναι η ομάδα μας. Η Βασιλική Μπαλαφούτη, Μαριλένα Κουτέλα, Απόλλων Μάλα μας, Ξεραφών Μανολόπουλος και Ριέτα Θεόκα. Τι έχετε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει αυτή την κατασκευή, η οποία είναι μια μακέτα που αναπαραστά ένα νησί την Ανάφη των Κυκλάδων και έχουμε βρει πολλούς τρόπους για να παραξηρεύουμε, επειδή δεν είχε αρκετούς η Ανάφη. Είναι οι ανεμογεννήτριες, οι υποθαλάσσιες γεννήτριες που λειτουργούν με τα θαλάσσια ρεύματα, η κατασκευή η οποία λειτουργεί με την κυμάτωση και έτσι παράγει ρεύμα, και μια αντλία η οποία την ημέρα με το περίφημα της ενέργειας των υπολείπων κατασκευών αναβάζει σε μια μεγάλη φυσική κοιλότητα, η οποία γίνεται τεχνητή λίμνη, νερό, και τη νύχτα ανοίγει η βαλβίδα με αποτέλεσμα να πέσει το νερό, να γυρίσει μια φτερωτή και να παράξει ρεύμα. Ωραία, πόσο φαίνεται που όλα αυτά τα παιδιά από όλη την Πελοπόννησο είναι στο σχολείο σήμερα? Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να δω το σχολείο που φυτώ. Μ' αρέσει η ρομποτική, οπότε θα ήθελα να έρθω σε ένα τέτοιο διαγωνισμό και τελικά ήρθα. Αν και είναι βέβαια και λίγο αγχωτικό μερικές φορές, γιατί δεν γνωριζόμαστε και επειδή θέλουμε να τους εξηγήσουμε να το καταλάβουν την κατασκευή μας, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο, επειδή κάθε φορά δεν μπορούμε να θυμόμαστε ακριβώς τα ίδια, γιατί έχουμε κάνει πρόβες, αλλά όχι με χαρτί, τα λόγια τα βγάζουμε από το μυαλό μας, κάθε φορά είναι διαφορετικά αυτά που λέμε και είναι αυτό λίγο αγχωτικό. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε! Είμαστε η Θετικό Τζούνιορ από την Ερμιόνη, εγώ είμαι η Γιούλη, ο Κοσμάς, η Ιωάννα, ο Πέτρος, η Όλγα και ο Γιάννης. Έχουμε κατασκευάσει ένα πλοίο όπου λειτουργεί με δύο αυτοματισμούς. Ο πρώτος αυτοματισμός είναι ένας αισθητήρας απόστασης, όπου όταν βρίσκει ένα εμπόδιο, σταματάει για λίγα δευτερόλεπτα και κάνει την αντίθετη κίνηση. Ο δεύτερος αυτοματισμός είναι ένας επίσης αισθητήρας απόστασης, όπου το πλοίο όταν φτάσει στο λιμάνι και το δει, θα ενεργοποιήσει ένα ηχητικό μήνυμα που θα λέει το πλοίο Ερμιόνη έφτασε στο λιμάνι. Πώς σας φαίνεται ο διαγωνισμός? Ο διαγωνισμός είναι πολύ ενδιαφέρον, μαθαίνουμε πράγματα και δημιουργούμε μια κατασκευή. Εδώ που ήρθατε στα εκπαιδευτήρια Βουγά, όλη αυτή η διαδικασία να έπαιδε, να στήσετε? Ήταν δύσκολο, αλλά επειδή μας αρέσει η ρομποτική, τα καταφέραμε. Έχουμε έρθει από το Δημοτικό Σχολείο Βέλη Κορινθίας. Είμαστε, η ομάδα μου είναι εγώ, ο Θάνος Καλαχάνης, ο Θοδωρής ο Μπουγάς, ο Αλέξανδρος ο Πιερτσάκος, η Αλεξάνδρα Μαντά και η Αθανασία Σαβουλίδη. Ωραία, τι έχετε ετοιμάσει εδώ? Έχουμε ετοιμάσει, επειδή υπάρχει πολύ κίνηση στα νησιά, έχουμε ετοιμάσει ένα ηλιακό λεωφορείο που μπαίνει στους επιβάτες και τους αφήνει στις στάσεις. Σε ποιο νησί είμαστε, λέτε? Είμαστε στο νησί Στυπάρο. Ωραία. Εκεί πέρα είναι το λιμάνι που όταν το λεωφορείο πλησιάζει, σηκώνεται αυτή η μπάρα του, και όταν περνάει το λεωφορείο με τους αισθητήρες είναι πάνω στη γραμμή, και όπου υπάρχουν τα μαύρα, εδώ πέρα τα μαύρα, σταματάει. Πώς σου φαίνεται ο διαγωνισμός εδώ? Πολύ ωραίος. Είμαστε η ομάδα Aegean Alas από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης. Είμαστε οι Αργυρό, Παναγιώτα, Χριστίνα, Παναγιώτης, Γιάννης, Κωνσταντίνος. Έχουμε φτιάξει ένα ρομποτικό όχημα το οποίο θα μεταφέρει αλάτι από Αλικές σε κάποια νησί του Αιγαίου, και κρίνουμε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στα κεντρικά χημικά εργαστήρια της επιχείρησής μας. Ο διαγωνισμός είναι πολύ ωραίος, είναι μια πολύ καλή εμπειρία και πιστεύω ότι θέλω να την ξαναζήσω.
κύριε Πετρόπουλε, σήμερα στην Καλαμάτα, εδώ στα εκπαιδευτήρια Μπουγάτη, εξάγεται ο περιφερειακός διαγωνισμός ρομποτικής, ένας προκριματικός για τους μεγάλους διαγωνισμούς της Αθήνας. Πριν πούμε στην ουσία, επειδή είστε ένας άνθρωπος που τον στηρίξατε από την αρχαία τον διαγωνισμό, ποιο είναι το συνέστημα το δικό σας που βλέπετε τόσο πολύ κόσμο στην Καλαμάτα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια όταν ανέλαβα περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σήμερα δικαιώνεται με τη συμμετοχή τόσων παιδιών από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σημαντικό επίσης ότι στη Μεσσηνία για άλλη μια φορά υπήρξε μια ομάδα εκπαιδευτικών εθελοντών που σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Μπουγά διοργάνωσαν αυτό το διαγωνισμό και έκαναν το καλύτερο δυνατό για να διαχειριστούν τόσες ομάδες που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία από όλη την Πελοπόννησο. Είναι σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά ασχολήθηκαν χωρίς φέτος να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες των προηγούμενων ετών. Σε 2 Κυριακές θα συμμετάσχουν στην Αθήνα στο μεγάλο πανελλήνιο διαγωνισμό και θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής λίγους μήνες αργότερα. Είμαι υπερήφανος για την προσπάθεια που έχει γίνει στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και τα εκπαιδευτήρια Μπουγά αλλά και όλη την ομάδα των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων οι οποίοι διοργάνωσαν αυτόν εδώ τον διαγωνισμό. Πρώτη φορά στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, το πρώτο νηπιαγωγείο Πύλου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό, τα παιδιά το χάρηκαν, το διασκέδασαν. Η νίκη μας είναι αυτή. Διασκεδάσαμε, χαρήκαμε, μάθαμε, συνεργαστήκαμε, αναπτύξαμε κριτική σκέψη, λύσαμε προβλήματα. Παρουσιάσαμε λοιπόν την πόλη μας με τον Πίμποτ. Λοιπόν και με τη βοήθεια των 4 γρίφων οδηγήσαμε τον και το ποντίκι στο κλειδί της πόλης. Πόσα παιδάκια φέρατε? Ήτανε συνολικά να έρθουν 15 παιδιά, τελικά ήρθανε μόνο 9 λόγω της γρήπης και άλλων προβλημάτων τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά όλα συμμετείχαν από την αρχή, από τότε που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, όλοι συμμετείχαν στην κατασκευή της μακέτας. Για πείτε μας λίγο εδώ, τι ετοιμάσατε? Φτιάξαμε τη μακέτα της πόλης μας με τα σημαντικά μνημεία που έχει. Ξεκινήσαμε από τον νηπιαγωγείο, ήτανε το πρώτο βήμα μας. Φτάσαμε στο κάστρο, στο νιόκαστρο της Πύλου. Προχωρήσαμε στην πλατεία της Πύλου, στο μνημείο τριών ναυάρχων. Εν συνεχεία στο σπίτι του Τσικλητήρα. Και τελικά στο Δημαρχείο ήταν το κλειδί της πόλης που έχει και το σύμβολο της πόλης το γρίπα. Λοιπόν, που έδωσε τη λύση και έσωσε τη ζωή του Ντίκη του Ποντίκη. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η προσπάθεια όπως καταλαβαίνετε είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η όλη διαδικασία είναι εθελοντική, δηλαδή οι ίδιοι οι προπονητές γίνονται και κριτές και προσπαθούμε να διοργανώσουμε αυτό το διαγωνισμό. Πολλές ομάδες, απίστευτη συμμετοχή. Θεωρώ ότι βάση αυτών ήταν ένας πολύ καλός διαγωνισμός, τα παιδιά το ευχαριστηθήκανε. Είναι λογικό κάποιες ομάδες θα τα πάνε καλύτερα ή χειρότερα, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του αγώνα, αγωνιζόμαστε, εντάξει. Αλλά το σημαντικό σε αυτό το διαγωνισμό είναι να διασκεδάσουμε. Τα παιδιά ήρθανε, διασκεδάσαμε, είδαμε άλλες ιδέες, κάνανε φίλους. Θεωρώ ότι είναι μια πετυχημένη διοργάνωση. Με όλα τα προβλήματα που πάντα συμβαίνουν και μας βγάζουν πολλές φορές λίγο εκτός χρόνου. Δεν μπορεί να τηρηθεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα να τηρηθεί 100% δυστυχώς. Η επόμενη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα. Για τις ομάδες που θα περάσουν, γιατί υπάρχει μια ποσόστοση, είναι ομάδες από όλη την Ελλάδα και ουσιαστικά δεν μπορεί να πάνε όλες Αθήνα. Από τις ομάδες που θα πετύχουν, αυτή σε 2 εβδομάδες, στο τέλος Φλεβάρι, θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα. Θα συμμετέχουμε λοιπόν με τις πρώτες ομάδες σε αυτό το τελικό. Πιστεύω και εκεί να πάμε καλά. Το επίπεδο εδώ, οι ιδέες, κάντε μας μια κριτική. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Το οποίο της Πελοποννήσου μέσα στα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ. Πριν 3-4 χρόνια οι ομάδες ήταν μετρημένες στα δάχτυλα και τώρα τα παιδιά στις δηλώσεις ξεπεράσαν τα 214 παιδιά ήτανε.
μόνο παιδιά χωρίς να βάλω προπονητές, ομάδες κτλ. Βέβαια σε κάποιες κατηγορίες, Λύκειο και σε κάποιες άλλες κατηγορίες, υπήρχαν απευθείας προκρίσεις και ουσιαστικά χάσαμε κάποιες συμμετοχές που δεν ήρθαν εδώ. Λόγω μικρής συμμετοχής πανελλαδικός πάνε κατευθείαν στο προκρίσεις τελικό στην Αθήνα. Αλλά το επίπεδο είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλό και μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό είναι το τέτοιο ότι συνεχίζουμε το θέμα. Τα παιδιά για το Αιγαίο εκεί λύσεις είδαμε στα νησιά. Δυστυχώς δεν είχα το χρόνο να τις δω. Αλλά είμαι σίγουρος γιατί το Open είναι από τις καλύτερες κατηγορίες. Οι ιδέες που βλέπεις είναι εκπληκτικές. Και το πώς ζουν τα παιδιά και ουσιαστικά σαν ένα μάθημα μαθαίνουν, ταυτόχρονα χτίζουν, κατασκευάζουν, προγραμματίζουν. Ένα πολυμάθημα θα το έλεγα εγώ τη ρομποτική. Φιλοξενούμε σήμερα στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτήριων Μπουγά τον περιφερειακό διαγωνισμό ρομποτικής για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Έχουν έρθει ομάδες από όλη την Πελοπόννησο. Είναι πραγματικά μια μέρα γιορτής και χαράς για τα παιδιά που συμμετέχουν αλλά και όσους παρακολουθούν. Διαγωνίζονται αλλά κυρίως γνωρίζονται και περνάνε καλά και αποκτούν δεξιότητες. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το θέμα των δεξιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας για ένα παιδί να πιάνει κάτι με τα χέρια του, να κατασκευάζει, να κάνει κατασκευές σε ορισμένο χρόνο, μετά να βγαίνει να εξηγεί στο κοινό, να εκτίθενται. Πραγματικά είναι μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά και συγχαρητήρια σε όλους όσοι βοηθάνε να γίνεται αυτό. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και καλή επιτυχία στις ομάδες που εκπροσωπήσουν την Πελοπόννησο στον τελικό στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Πώς κρίνετε την αύξηση της ρομποτικής που έχει μπει για τα καλά στα σχολεία και της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας γενικότερα? Τι είναι, δηλαδή, τι προσφέρει, έχουν πιστεί τα παιδιά, οι καθηγητές, οι πληροφορικάροι, τι προσφέρει στα παιδιά? Γιατί βλέπουμε πολλά χαμογελαστά πρόσωπα, με λίγο αγωνία μαζί. Κοιτάξτε, η ρομποτική προχωράει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς στην Ελλάδα ήταν η συγκυρία να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν να επεκταθεί αυτός ο διαγωνισμός στην WRO Omicron. Ευτυχώς στην Πελοπόννησο υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ να επεκταθεί πραγματικά η ρομποτική. Αυτό μπορώ να σου πω επειδή εμείς έχουμε όμιλο ρομποτική στα εκπαιδευτήρια Μπουγά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μια δεξιότητα πολύ σημαντική, απαιτεί συνεργασία, δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα μόνος του. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μέρες μας. Καταθέτουν ιδέες, αυτές οι ιδέες μετά αρχίζουν και υλοποιούνται, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ναι, είναι μια δεξιότητα, επαναλαμβάνω, που προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά. Στέκομαι στη συνεργασία, στέκομαι στην κατασκευαστική ικανότητα, στέκομαι στην έκθεση προς τα έξω και προς τους γονείς τους και είναι κάτι που το σύγχρονο σχολείο πρέπει και μπορεί να προσφέρει. Αυτή η πνευματική ενεργοποίηση των παιδιών που τους αφαιρεί χρόνο από άλλες σπατάλες χρόνου. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Ο ενεργητικός χρόνος που τα παιδιά προσφέρουν στη δημιουργία και στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Πραγματικά σήμερα τα παιδιά, επειδή πολλές φορές βαριούνται το συνηθισμένο πρόγραμμα του σχολείου και έχουν δίπλα τους πάρα πολλές δυνατότητες για να κάνουν όμορφα πράγματα, χωρίς να είναι χρήσιμα βέβαια, η ρομποτική και η πληροφορική όταν γίνεται με κατάλληλους ανθρώπους έχει πετύχει αυτό που χρειάζονται τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται κάτι που να τα εντυπωσιάζει και ταυτόχρονα να δημιουργούν. Αυτό πολλές φορές δεν μπορεί να το προσφέρει το συνηθισμένο μάθημα, μπορεί να το προσφέρει ο δάσκαλος που κάνει ένα διαφορετικό μάθημα και μπορεί να το προσφέρουν και διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η ρομποτική και η πληροφορική. Αλλά κυρίως εξαρτάται από τους ανθρώπους, από τους δασκάλους που κάνουν αυτά τα μαθήματα. Επειδή κάθε διαγωνισμός έχει την επιτυχία αλλά έχει και την αποτυχία. Μια παιδαγωγική προσέγγιση της αποτυχίας, γιατί κάποια παιδιά θα φύγουν από εδώ με μια, όχι μια διάκριση. Να τονίσουμε την προσπάθεια. Καταρχάς να τονίσουμε το σημαντικό είναι η συμμετοχή, είναι η χαρά και οι γνωριμίες που κάνουμε σε αυτές τις γιορτές ρομποτικής και σε όποιον άλλο διαγωνισμό. Λογικό είναι σε κάθε διαγωνισμό να υπάρχουν 3 νικητές και 13 χαμένοι. Εκεί το βασικό δεν είναι, να σας το πω έτσι, τι κάνουν τα παιδιά, αλλά τι κάνουν οι προπονητές και οι γονείς. Τα παιδιά λοιπόν, αν ένα παιδάκι από την Κόρινθο έρθει σήμερα εδώ στην Καλαμάτα, θα έχει χαρεί όλη την ημέρα. Μόλις δεν ακούσει το όνομά του θα στενοχωρηθεί για λίγη ώρα. Σας διαβεβαιώ ότι μετά από λίγο θα ξεχαστεί και θα βάλει τον επόμενο στόχο που θα τον βοηθήσει ο προπονητής ή ο γονιός.
Το θέμα είναι αν ο προπονητής ή ο γονιός χτίζουν πάνω σε αυτό το παιδί για την προσωπική τους καριέρα ή για την προσωπική τους προβολή ή για την προσωπική τους ματαιοδοξία. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρο σε αυτό. Τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ και σε διάρκεια χρόνου και στενοχωριούνται αν στενοχωρηθούν για πολύ λίγο. Την επόμενη στιγμή βάζουν νέους στόχους.